να διαμαρτύρεται για τη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής, καθώς και στην έκπτωση που καλούνται να πληρώσουν στο ΝΕΟΠΗ για τα φάρμακα που έχουν πουλήσει από 1η Ιανουαρίου του 2012. Στην πόλη μας και τις δύο ημέρες της κινητοποίησης υπάρχουν 8 φαρμακεία τα οποία και θα εξυπηρετούν τους πολίτες, ενώ σε αντίθεση με άλλες περιοχές δεν σταματά η πίστοση στη χορήγηση φαρμάκων. Ρολά έχουν κατεβάσει σήμερα και αύριο τα φαρμακεία και στα Γιάννα, με τους φαρμακοποιούς όμως σε τοπικό επίπεδο να συνεχίσουν κανονικά την χορήγηση φαρμάκων με πίστοση. Κατά το 48 των κινητοποιήσεων, 8 φαρμακεία της πόλης θα είναι ανοιχτά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Φαρμακευτικού Σύλλογου Γιαννίνου, ο Θεόδωρος Δούσκας. Παρασκευή είχαμε γενική συνέλευση στο Σύλλογο, όπου αποφασίσαμε κατά πλειοψηφία να ακολουθήσουμε την πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για 48 ώρες απεργία Δευτέρα και Τρίτη σήμερα, από Τετάρτη είναι ανοιχτά κανονικά όλα τα φαρμακεία. Υπάρχουν 8 φαρμακεία καθημερινά, όπου μπορούν να εξυπηρετούν οι συμπολίτες μας. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό, ούτε για οτιδήποτε άλλη ανησυχία από τον κόσμο. Οι διαμαρτυρίες των φαρμακοποιών εστιάζονται στην μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής τους από τον ΕΟΠΗ, που ορίζεται βάσει του νόμου στις 60 ημέρες και σήμερα τους οφείλονται χρήματα από το μέσα Αυγούστου, καθώς και στην έκπτωση που καλούνται να πληρώσουν στον ΕΟΠΗ για τα φάρμακα που έχουν πουλήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2012, δηλαδή το λεγόμενο rebate, το οποίο και κρίνεται ασύμφορο, καθώς οι φαρμακοποιοί καλούνται να καταβάλουν χρήματα ακόμη και από την τσέπη τους. Την ίδια ώρα, αγωνία υπάρχει στον κλάδο για τα οφειλόμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία πριν τη δημιουργία του ΕΟΠΗ, η διοίκηση, το οποίο σήμερα δεν αναγνωρίζει αυτές τις οφειλές, οι οποίες προέρχονται ακόμη και από το 2010 για κάποια ταμεία. Πρώτο αίτημά μας και κύριο είναι να καθοριστεί ένα σταθερό πλαίσιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τον ΕΟΠΗ. Έχει θεσμοθετηθεί, νομοθετηθεί για τις 60 μέρες, το δίμηνο. Από εκεί και πέρα, για την αναδρομικότητα του rebate, ένα κατά τη γνώμη μας άκρως αντισυνταγματικό μέτρο, μας ζητάνε ένα απλό παράδειγμα, μπορώ να πω. Για ένα φάρμακο που κοστίζει 1.000 ευρώ, το κέρδος το δικό μας θα εισπράξουμε μετά από 4-5 μήνες 1.030, δηλαδή 30 ευρώ. Μας ζητάνε να δώσουμε το 5%, δηλαδή 50 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να σταθεί ένα φαρμακείο. Οδηγούμε σε αφανισμό του μικρομεσαίου φαρμακείου με αυτόν τον τρόπο. Ένα τρίτο αίτημα είναι σε σχέση με τις παλιές οφειλές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΗ. Ταμεία της ΔΕΗ, πρώην ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΤΣΑΙ, χρωστάνε από το 2010 στους φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί μπήκαν στον ΕΟΠΗ, ο ΕΟΠΗ δεν αναγνωρίζει τις παλιές αυτές οφειλές, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται και ένα σωρό χρέη. Το μέλλον των κινητοποιήσεων και τις τάσεις που θα κρατήσει ο κλάδος των φαρμακοποιών αναμένεται να καθοριστεί το ερχόμενο Σάββατο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου, υπάρχει στην Αθήνα μια σύσκεψη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε ευρύ επίπεδο, με προέδρους από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να συνεκτιμηθεί η κατάσταση και ενδεχομένως να κλιμακώσουμε και τις κινητοποιήσεις.